Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, ενεργήσου. Να είμαστε και εμείς, talk to mad, με Αλέξη και Λίλη και Λίλη και Αλέξη. Τι ανοιξιάτικο χρώμα είναι αυτό. Σ' αρέσει. Έχω δει τυρκουάζ σήμερα. Τυρκουάζ. Αλλάξει χλώτα, έπειτα στη ρεμπετότριχα. Και φαίνεται ρόγα σαν το ξέφωτο στο δάσος. Σας αρέσει, μην λέτε ψέματα, ξέρω ότι το λατρεύετε. Ή μην προσπαθήματε τα γαλόνια εδώ. Σας κάνει ωραία αντίθεση. Παράσιμα. Ευχαριστώ. Αυτά δεν είναι χρόνια πλησιάς. Περνάμε όμως στον πολύ αγαπημένο μας χορηγό. Μετά από αυτήν την υπέροχη πάσα μου και ο οποίος από ό,τι βλέπετε δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από την Adidas. Η Adidas, η οποία έρχεται με τη νέα καμπάνια της, την περίφημη Club Originals, μια ιδιαίτερη καμπάνια που αναδεικνύει τα ταλέντα της επόμενης γενιάς. Συγκεκριμένα έχουμε μαζέψει δημιουργούς από όλους τους χώρους, οι οποίοι εκφράζονται ελεύθερα και συμπράττουν σε μια γιορτή, θα τη χαρακτήριζα, όπου όλοι ενθαρρύνονται να ξεκλειδώσουν τη δημιουργικότητά τους. Not bad. Αλλά τι μας νοιάζει μας αυτό, καθώς εμείς έχουμε πολύ πιο σοβαρά πράγματα να ασχοληθούμε, όπως την πεντάχρονη στη ΣΥΠΑ, η οποία χρέωσε τη μητέρα της ένα χαλαρό ποσό, ψίχουλα, κάπου 4K δολάρια, για διαδικτυακές αγορές. Αν δεν έχεις μαμά, δεν μπορείς να τη χρεώσεις. Θα την ακούτε τη λίγη. Ποτέ δεν μπήκα σε τέτοιο πειρασμό. Πόσο χρονών είναι η μικρή, 5 χρονών. 5 χρονών. Τι πήρε ρε παιδιά. Λογικά το σπίτι που βλέπεις πίσω, το δέντρο το οποίο καβαλάει αυτή τη στιγμή μέχρι να γίνει έτς. Θα σου πω, ροζ μοτοσυκλέτες, 5 μπλε μοτοσυκλέτες. Γιατί τόσο φετίχουμε τις μοτοσυκλέτες. 10 ζευγάρια μπότες, 1 τζιπ. Και τη λέγανε και Λίλα. Λένε, τη λένε, μπορείστε. Ακόμα. Ακόμα τη λένε. Ακόμα τη λένε Λίλα. Πάντως, τέτοιες μοτοσυκλέτες πήρε, πάλι καλά. Τουλάχιστον έβαλε σωστή διεύθυνση. Σκέψου να σκάσανε όλα στο γείτονα. Και να βλέπει η Λίλα για το υπόλοιπο της ζωής τα παιδιά του γείτονα να πηγαίνουν βούρια ράλι Ακρόπολης. Το γείτονα να μεγαλώνει τον επόμενο Βαλεντίνο Ρώση. Τέλος πάντων, μπράβο στην κόρη, η οποία μας αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι τα παιδιά ξέρουν κυρίως να ξοδεύουν. Και στη μάνα, η οποία μας αποδεικνύει για πολλωστή φορά την τιτάνια υπομονή που κάνανε κάποτε και οι δικοί μου γονείς, και πρέπει να τους ευχαριστήσω μία μέρα για αυτήν. Κατά προτίμηση, πιωμένος για την υφάλιος, δεν πρόκειται ποτέ να πω μισό καλό. 2. Το πιο τρομακτικό ζευγάρι του κόσμου τους αποκαλούν χερουβίμ από την κόλαση. Να περάσουν ο Μπόλε και ο Λό, απεταξάμιν πίσω στην κόλαση, αθλιοπλάσμα και πάρει και τη μοϊκάνα σου μαζί. Μιλάμε για ψηφιδωτό, φρύδι, μονόφρυδο. Με διχαλωτή γλώσσα που παραπέμπει σε υδραυλική χαράδρα που βλέπεις όποτε σου χαλάει ο νεροχύτης. Ο άντρας έχει χαράξει ένα Devil's 666 στο κεφάλι του μαζί με μεταλλικά κέρατα αξίας 400 λιρών. Πω πω πω. Ταυτόχρονα κατέστρεψε τα ήδη βαρετά μάτια του, σίγουρα βαρετά δεν τα λες. Έχει βάλει μεταλλικά δόντια. Είναι πάντως τέλειο ένας για τον άλλον γιατί δεν πρόκειται να βρουν άλλο να τους κάτσει έτσι όπως έχουν γίνει. Σαν χελονιτζάκια που τράκαραν με τη γάνη. Και με το τέμ κιόλας από τα νησιά του Πάσχα. Ή μάλιστα η μία έχει πιάσει δουλειά σαν Κινέζος φύλαρχος, ενίοτε στα ρεπό της κάνει και για παπαγάλο του Λουμίδη. Εδώ πέρα αντιθήκανε. Corpse Bride. Ναι, Corpse Bride. Yeah. Δεν χρειάζεται ανησυχία κέρατα γιατί ήδη τα έχει φορέσει από μόνη της. Και γιατί κοίτα τι έχεις δίπλα σου, έτσι. Αυτό το τσιράκι του Αντίχριστου, αυτόν τον προσάτανο, τον οποίο, ο οποίος είναι ένα κράμα. Τραγουδιστή Die Angud, για όσους ξέρουν. Βλέπεις όμως που για τον κάθε άνθρωπο εκεί έξω υπάρχει ένα τέρι. Μπράβο. Αυτό είναι τρανή απόδειξη. Δηλαδή, αν έχεις αρχίσει να απελπίζεις, κοίτα. Μέχρι και αυτοί βρήκαν τέρι. Το 2014 κέρδισαν βραβείο Guinness για τις περισσότερες τροποποιήσεις σώματος στην κατηγορία παντρεμένων ζευγαριών. Γιατί αν ήταν σόλο καριέρα, θα ήταν ο άλλος, ο κύριος που δείξαμε τις προάλλες. Που έχει κόψει και τα δάχτυλά του. Οπότε το πήγαν tag team με ισχύ συνδιανώση. Μακάρι, άντε και καλά, avatar για απογόνους να πούμε, γιατί τέτοιο γονίδιο πρέπει να πολλαπλασιαστεί. Δεν γίνεται να έχουμε μόνο 2 από αυτό το είδος, να είναι υπό εξαφάνιση. Θέλουμε και άλλους. Φέρετε μας και άλλα χερουβία από την κόλαση. Ό,τι θέλει ο καθένας, παιδιά, όπως τη βρίσκει. Πάμε εμείς να περάσουμε σε ένα break, να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό και την Ελπίδα και επιστρέφουμε ξανά. Να δούμε και άβολες στιγμές.
Να είμαστε λοιπόν και πάλι κατευθείαν από την κόλαση στις οθόνες σας. Με τη Λίλη, φυσικά την αγαπημένη μας super host. Να έχει κάτι να μας πει. Βεβαίως έχω κάτι να σας πω. Μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι φέτος 19 Ιουνίου στο κλειστό γήπεδο Taekwondo γιορτάζουμε τα 20 χρόνια VMA, αυτόν τον καθιερωμένο θεσμό, μουσικό θεσμό, τον μεγαλύτερο μουσικό θεσμό. Έχω κι άλλα επίθετα να πω, άμα θέλεις. Σε παρακαλώ. Το πιο φαντασμαγορικό, δημιουργικό, εφάνταστο, super wow θεσμό μουσικό που γίνεται κάθε χρόνο με όπως πάντα παρουσιαστή το Θέμη Γεωργαντά. Φέτος θα έχει και super hosts. Μη περιαυτολογώ, Ντάτ Λίλι, Φίλιππος, Ευαγγέλης Νάκης, Σιντερέλα, Μιχαήλ Άγγελος. Ποιον ξεχνάω? Εμένα με έχεις από το μη περιαυτολογώ, Ντάτ Λίλι. Την Πέρσα, ξέχασα κάποιον? Όχι, νομίζω ότι είπα όλους. Όχι, όλους είπα. Και φυσικά στα decks των DJ Display. Η προπόληση εισιτήριων έχει ξεκινήσει. Μπαίνετε στο www.videomusicawards.gr για να κατοχυρώσετε το εισιτήριό σας, να είστε φέτος μαζί μας από κοντά, να το ζήσουμε όλοι μαζί. Και να πούμε κιόλας ότι θα υπάρχουν και απίθανα activations και parties. Και θα ταξιδέψουν και σε όλη την Ελλάδα. Θα γίνουν πάρα πολλά activations φέτος. Αυτό που μπορώ να πω για την ώρα είναι ότι από το πρωί της Κυριακής 18 Ιουνίου ως και το βράδυ της Δευτέρας 19 Ιουνίου, στον ανοιχτό χώρο του Taekwondo, θα έχει χωρίσει κάποια είσοδο, ελεύθερη είναι, όποιος θέλει περνάει και μας βλέπει εκεί και παρτάρουμε όλοι μαζί. Θα έχει merch, θα έχει φαγητό, θα έχει DJ set, θα έχει activations, θα έχει πάρα πολλά πράγματα, οπότε τον νου σας όσοι θέλετε να έρθετε. Θα παρτάρουμε μέρα νύχτα. Οπότε τώρα είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στις άβολες στιγμές. Φυσικά, φυσικά. Και όταν μιλάμε για άβολες στιγμές, μιλάμε για μία από τις 10 εντολές, στην οποία από ό,τι φαίνεται κάποια τιμούτσικη παρέλειψε. Γιατί βρε κυρά μου, και εσύ τι σκύβεις on air? Χαχα, σίγουρα. Αν κάτι καταλαβαίνω από αυτό είναι ότι σίγουρα οι ηθοποιοί είναι κακοί στο στήσιμο. Γιατί αυτό δεν ήταν καθόλου στημένο, ήταν ό,τι πιο αυθόρμητο έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Και μπράβο στον άνθρωπο που κατάφερε να κάνει το στήσιμο του πιο λιγότερο στημένο και από τις τελευταίες του 15 τουλάχιστον παραγωγές. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έδειξες τον δρόμο. Επόμενη σκηνή. Σίγουρα έπεσε μόνη της. Κάτι που κάλλιστα θα μπορούσα να είχα γράψει κι εγώ. Για να δούμε. Γι' αυτό, όταν παραπονιέσαι για φάουλ. Αυτό είναι το περίφημο flopping στο NBA, στα καλύτερά του. Και τρίτη σκηνή... Σίγουρα. Σίγουρα. Και σηκώ κοινό. Εμοροϊδές. Σίγουρα απολύθηκε από το, όλο το τηλεοπτικό συνεργείο. Για να δούμε τι έγινε εκεί. This mic. Dave, lift the microphone. Whoa! Oh! Είναι ξεκάθαρα η σκηνή από τον Ηρακλή. Έπαιρνε κεφάλια. Από το μαγαζί με τα γλυπτά. Ο Σάκη από το Scooby-Doo τον νίκησε όμως. Ράκη. Σκέψου, η αμήχανη στιγμή που λες την υγειά σας και ακολουθεί όλο αυτό. Ο τύπας προσέλαβε για τέτοιο ένα ελικόπτερο. Τι έγινε ακριβώς? Πάρα πολύ ωραίο. Συγχαρητήρια. Αυτές ήταν οι άβολες στιγμές για σήμερα. Πάμε να ακούσουμε Beyoncé, singlet, all singlet, all singlet. Εσείς κρατήστε τα δάκρυά σας γιατί... Θα διαφημίσεις. Θα μιλούσα. Αλλά... Δεν θα μιλήσω. Θα αφήσω το λόγο σε σένα, Αλέξη. Πώς μου την έπαιξες έτσι πάλι, πώς τα κατάφερες, βρε παλιόπαιδο. Ξέρω ότι θέλεις, δε, Αλέξη. Το αποθέτηση. Ναι. Και όταν μιλάμε για τοποθέτηση, θέλω κότερα ελικόπτερα, θέλω Adidas! Γκαζέλ από τη νέα συλλογή Adidas Originals της περίφημης οικογένειας του Club Originals στο Adidas Originals Store στο Athens, Καλαμιώτου και Αθαναίδος 5, αλλά και φυσικά www.adidas.gr. Παπούτσια υπάρχουν! Το λιγουρεύεστε! Τα θέλετε! Τα λιγουρεύεστε! Μπορείτε να ζήσετε χωρίς αυτό! Είναι το γιγκ στο γιάνγκ σας! Είναι ο πόλεξ στο λόλεξ σας! Είναι η φωτιά στο πυροσβεστήρα σας! Παπούτσια υπάρχουν! Με μια πρόχειρη ματιά στα τσαγκαράδικα βρήκαμε εκατοντάδες, εκατομμύρια
Δισεκατομμύρια! 90 σκούτερ Adidas! Το Club Original. Τα πιο παράξενα πράγματα που έχουν ξεχαστεί σε ταξί. Πολύ ωραία έρευνα. Κέικ. Ξεκινάμε από τα πιο απλά. Ένας πελάτης της Uber ξέχασε 22 κέικ στο ταξί. 22 κέικ. Πού τα πήγαινε, ρε παιδιά, 22 κέικ. Τι κούρι με πανετώνε, τι έκανε ο Θεούλης. Πάμε δύο. Αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Και όχι οποιοδήποτε, αλλά του FBI. Και για να το ξεχάσει το ταξί, μάλλον δεν είναι και ο καλύτερος πράκτορ. Είναι όμως ο καλύτερος εισπράκτορ ο Ταρίφας, ο οποίος τα έβγαλε τα λεφτά από το γυλαίκο. Ανθρώπινο δόντι. Αυτό, παιδιά, που χάνουν δόντι είναι ό,τι χειρότερο. Και τι δόντι, έτσι, γιατί το μπροστινό. Τα δόντια είναι πολύ ακριβά για να τα χάσει. Ισχύει, ειδικά του ελέφαντα. Αυτός που το έχασε το πήρε πίσω. Όταν τελικά το επεστράφει, αυτός ανέφερε το είχα στη τσέπη μου και μάλλον θα μου έπεσε. Συμβαίνω. Δεν ντρέπεσαι, Μωρινεράιδα. Πόσο κωμικός μου θα παραμυθιάσει. Πορτρέτο της Κέιτ Μίτλετον. Ο πελάτης για την ακρίβεια άφησε δύο κάδρα. Ένα πορτρέτο της Κέιτ Μίτλετον και ένα του πίνακα του. Και ένα πίνακα του Grim Reaper. Τα οποία τα βλέπουμε παντρεμένα εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται. Γιατί είναι η Κέιτ Μίτλετον με τον Grim Reaper. Δεν τον ξέρω τον κύριο. Είναι... Πέντε. Συγγνώμη, το κεφάλι του δεν είναι σαν αυτά από τα νησιά του Πάσχα, το τέμ που κάνει δεν ξέρει πώς ήρθανε. Ναι, η χοντροδάχτυλο ποδιού. Καλή ώρα. Ακόμα να βάλει τι κάτσε. Ναι. Φίδι, στο Λονδίνο βρέθηκε μέσα σε ταξί ξεχασμένο ένα ζωντανό βόα. Αυτό είναι ακόμη ζωντανό, μα κάνει. Το πέρασε και καμπλαρίστηκε με τα καθίσματα λογικά, δεν έχει γίνει αλλιώ. Έξι. Σκουπίδια με λεφτά. Καλή ώρα. Τα λεφτά που είναι. Τέλο πάντων. Είχα όρεξη και μου την έκοψε. Έτοιμο φαγητό. Να ένα καλό πράγμα για το ταξιτζί. Στο Παρίσι κάποιος ξέχασε μία χύτρα ταχύτητος με έτοιμο φαγητό μέσα. Τα οποία μέσα βλέπεις πόσο χάλια μαύρα είναι, τη χύτρα τη μήτρα. Φακόριζο πρέπει να είναι αυτό. Τρεις κατοχές έχουμε βγάλει με αυτό εδώ. Χάλι μαύρο ελεϊνό. Παιδιά, επίσης δεν την ξέχασε, την άφησε για να τελειώνουμε. Αυτό το πράγμα δεν το ξεχνάς. Ισχύει. Προσθετικό πόδι. Στο Άμστερνταμ ο ταξιτζής βρήκε ένα ξεχασμένο προσθετικό πόδι. Ένα προσθετικό πόδι. Σαραθώ! Έλα. Τηλεόραση. Στο Λίσμουρ της Αυστραλίας κάποιος ξέχασε μία επίπεδη τηλεόραση. Σαραθεί. Εσώρουχα. Στο Παρίσι μία γυναίκα άφησε μέσα στο ταξί όλα της τα ρούχα και τα εσώρουχα. Τέτοια βλέπω και βάζω διπλή ταρίφα. Μόνο κάλτσες θέλουμε, δεν θέλουμε κάτι άλλο. Έναν άνθρωπο, παιδιά, στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο, ένα ζευγάρι μεθυσμένος μπήκε στο ταξί και κατέβηκε μόνο ο άντρας. Ο ταξιτζής κατάλαβε μετά από αρκετή ώρα ότι η γυναίκα κοιμόταν στο πίσω κάθισμα. Είσαι σίγουρη, κοιμότανε, μήπως της τελείωσε η νάρκωση και θέλουν λίγη έξτρα φυτικής προέλευσης. Σταματάω. Κοστούμι δεινοσαύρου και μαχαίρι. Ένας άνθρωπος που ξέχασε την αποκριάτικη στολή δεινοσαύρου και το μαχαίρι είπε πως και τα δύο αντικείμενα ήταν απαραίτητα για τη δουλειά του. Δεν διευκρίνησε ποια ακριβώς ήταν η δουλειά του. Προφανώς. Και είχα ακούσει ότι η Ράντο Σεβίρ έξι είναι επικίνδυνη, δεν περίμενα το πόσο. Εγώ περίμενα τον ηθοποιό πίσω από τον Μπάρνι να το έκανε αυτό. Ο οποίος είναι ξεκάθαρα τρυπιόσαυρος. Εκεί για να μην αφήνει το παιδί σου ακτίνα χιλιόμετρου. Μιλάμε καταρχήν για έναν τυπά ο οποίος με το που δει απροστάτευτο κόσμο, φουσκώνει και χοντρένει και μεγαλώνει. Τα συμπεράσματα δικά σας. Καθετήρας. Κι όμως ακόμα και αυτό και μάλλον είναι ο νικητής με το πιο παράξενο πράγμα που έχει ξεχαστεί σε ταξί. Ο καθετήρας που βρέθηκε δεν παραλήφθηκε από κανέναν, οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς. Παραλήφθηκε, ναι, καλά λέω. Και τον έψαχνα. Δεν ξέρουμε ακριβώς την ιστορία πίσω από το πώς βρέθηκε ξεχασμένος μέσα σε ένα ταξί. Κάποιος. Σημασία δεν έχει το ταξίδι, έχει ο προορισμός. Και με αυτό πάμε να περάσουμε σε ένα break, να ακούσουμε την Αναστασία. Μη μιλάς και να ξαναγυρίσουμε. Να πούμε και χρόνια πολλά στην Αναστασία, γιόρταζε πρόσφατα. Α, χρόνια πολλά. Έτσι, groove και ανανεωμένοι όπως είμαστε με τα νέα μας Adidas, ήρθε η ώρα να λύσουμε τα παλιά προβλήματά σας, τα οποία έχουμε γράψει στα παλιά μας τα παπούτσια. Και πολύ κακός, γιατί μπορούμε να τα χειροτερεύσουμε. Μείνετε στα χέρια μου και θα δείτε. Υπόσχομαι να σας απογοητεύσω. Πρόβλημα 1. Έχουμε κλείσει ταξίδι με τα γόρη μου για εκείνη ακριβώς την ημερομηνία. Θα γίνει ο τελικός κυπέλου. Μπλα μπλα μπλα. Να τα κυρώσουμε, να πάει εκεί. Τον χωρίζω. Ναι, προφανώς και τον χωρίζεις. Γιατί στα μάτια του θα είσαι πάντα η τρίτη αγάπη μετά από την ομάδα και τη μητέρα του. Και για τη μητέρα του δεν είμαι τόσο σίγουρος. Οπότε ή συνήθισε να είσαι πάντα, να έχεις συστήριο για γαλαρία και ο δικός σου διαρκείας, ή αποφάσισε ότι βαρέθηκες να είσαι καβάντζα και πήγαινε καβαντζός σου κάπου αλλού. Συμφωνούμε. Πρόβλημα 2. Αποφασίσαμε να συγκατοικήσουμε με τα αγόρι μου, αλλά έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι πολύ βρωμιάρης.
Αφήνει παντού ρούχα, φαγητά και εγώ εκνευρίζομαι συνέχεια. Δεν μπορώ να μιλήσω. Μήπως τελικά να χωρίσω γιατί δεν είναι έτσι όπως το περίμενα. Τον θέλω πολύ όμως. Μήπως τον θέλεις πολύ επειδή είναι βρωμιάρης. Οπότε είναι ο άντρας των ήρων σου, απλά δεν είναι αρκετά. Μήπως εσύ περίμενες υποκόμου και σου ήρθε πρίγκιπας. Περίμενες το Σέρακ και ήρθε ο γάιδαρος. Μήπως να μην τον χωρίσεις, απλά να μην συγκατοικήσετε και να περιμένεις λίγα χρόνια ακόμα, μήπως γίνει πιο τακτικός και νοικοκύρης. Μήπως να του εξηγήσω ότι το πιγκάλι δεν είναι για να πλένει τα δόντια του και το κερί στα αυτιά του δεν χρησιμεύει σαν κυροπήγιο. Ναι. Μήπως να του εξηγήσω ότι η βάφτιση του δεν έγινε για να κάνει το πρώτο και τελευταίο του μπάνιο στην Κολυμπήθρα, αλλά για θρησκευτικούς λόγους τους οποίους αγνοεί, γιατί δεν βλέπει πέρα από τη μύτη του τόση βρώμα που έχει μαζευτεί εκεί πέρα. Μήπως να του εξηγήσω ότι τα νεράτζια δεν είναι για να μυρίζουν όπως οι μασχάλες του, αλλά για να τρώγονται σε αντίθεση με αυτές. Πρόβλημα 3. Έχω πρόβλημα με την από πάνω μου. Τεινάζει το τραπεζομάντιλο με τα ψίχουλα πάνω στα απλωμένα ρούχα μου. Τη το έχω πει χίλιες φορές. Απορεί. Τι άλλο να κάνω για να με καταλάβει? Άκου, θα το γράψεις με λίγο περισσότερα λόγια, τύπου εκθεσούλα, θα μου το στείλεις, θα το βάλω μέσα στο βίντεο με τις χειρότερες γείτονες, θα το σχολιάσω, θα σου απαντήσω εκεί, θα σου το στείλω πίσω και θα τη στείλεις το link για να το δει με το μεσημεριανό της. Να βάλουμε και τα social της Λίλης από κάτω, το YouTube κατά προτίμηση. Ούτε καν έκανα πρόμο στο κανάλι, ούτε καν. Ακριβώς, εδώ έχουμε βάλει, τα βάλανε. Εδώ έχουμε βάλει το κάθε ακουβάλιτο. Πρόβλημα 4. Έχουμε την αίσθηση ότι με φλερτάρει. Έχω δει πορνό να ξεκινάει έτσι. Ο μπαμπάς του αγοριού μου και εγώ θέλω να ενδώσω γιατί εξαιτίας του τα έφτασα με το γιο. Αχ, τι να κάνω. Τι λέει, θέλω να ενδώσω γιατί εξαιτίας του τα έφτιαξα με το γιο. Χαριστικά δηλαδή. Χαριστικά. Δηλαδή, πλεύρης πες ότι ο Ορφέας ο καμεραμάν είναι ο γιος μου. Και εγώ που τον έχω σαν γιο μου, για ευνόητους λόγους, αποφασίζω να παίξω μπάλα με την κοπέλα του. Η κοπέλα του δεν μπορεί να πει όχι στη γοητεία μου, αφού είμαι και ο λόγος που τα φτιάξαμε. Γιατί κοίτα πως είναι ο Ορφέας, για ποιο λόγο τα φτιάξεις μέσα του πέρα από τον πατέρα του. Οπότε, αναγκαστικά, τι μπορείς να κάνεις? Να του πεις την αλήθεια, μπα όχι, έχει παλιώσει. Να μην κάνεις κάτι με τον πατέρα, μπα όχι, αυτό κι αν έχει παλιώσει. Θα μπορούσες να δοκιμάσεις τη μέση λύση, την αδερφή του. Λίλη, μην τον υποστηρίξεις. Λίλη, μη. Ή μπορείς να στείλεις αυτό το σενάριο σε οικογενειακές ιστορίες για να έχουν ένα νέο επεισόδιο γιατί έχουν καιρό να βγάλουν και δεν έχουμε τι να τρώω το μεσημεριανό μου. Με την αδερφή του. Αυτά από μας για σήμερα. Εμείς ανανεώνουμε ξανά το ραντεβού μας. Για όποτε! Το Talk to Monday, εδώ 2-3 καθημερινά. Μην χάνετε ούτε ένα επεισόδιο γιατί είμαστε η καλύτερη παρέα. Ε, Αλέξ. Τι. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς θα τα πούμε ξανά σύντομα.